Σας δείξαμε κάποια λίγα πράγματα χθες από την σπουδαία εκθέση που έγινε υπό την αιγίδα της Επιτροπής του 2021 για να σκαλίσουμε την ιστορική μας μνήμη, δηλαδή να δούμε τι έκανε κάθε περιοχή ως συνεισφορά στην απελευθέρωση του έθνους από τον τουρκικό ζυγό. Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας, πάμε να δούμε εικόνες από το περίπτερο της Θεσσαλίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας, στην έκθεση που φιλοξενήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο, περιφερειάρχης στο περίπτερο της Θεσσαλίας, στη στάνη της Αρακατσάνικη και εδώ, με τους αντιπεριφερειάρχες του, είναι η Σαρακατσάνη της Αγιάς που χόρεψαν το βράδυ της πρεμιέρας της έκθεσης, το Σάββατο το βράδυ, και μας έκαναν και πάρα πολύ περήφανους. Ήταν οι γυναίκες και οι άντρες από τους Σαρακατσάνους της Αγιάς που έδωσαν ένα πολύ ιδιαίτερο τόνο στην έναρξη της έκθεσης. Εδώ είναι από την εκδήλωση της Κυριακής στο Ζάπιο Μέγαρο, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, για τον ρόλο που έπαιξε η Θεσσαλία και τα πρόσωπα τα θεσσαλικά στον απελευθερωτικό αγώνα, από τον κύριο Καβαλιαράκη, τον ιστορικό, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το 1821, το 2020, κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο, και εκπροσώπους από τις φυλές του θεσσαλικού χώρου, δηλαδή από βλάχους, καραγκούνιδες και σαρακατσάνους. Τώρα μην παρεξηγηθείτε με τη σειρά που τα βάζουμε, χθες τα είπαμε άλλη σειρά, αύριο μπορώ να τα πω με άλλη σειρά, και είχα τη χαρά και την τιμή να την συντονίσω αυτή την κουβέντα. Όπως βλέπετε, ήταν παρούσες και οι δύο βουλευτίνες, η Στέλλα Μπίζιο από τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα, η Ασμίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δημοκρατία στο όνομό της Καρδίτσας. Αυτά τα πολύ... εδώ είναι η στιγμή, το βράδυ του Σαββάτου, αυτή η Λίκηθος μεταφέρει την ταριχευμένη καρδιά του Ναυάρχου Μιαουλή, που την αναπόθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Γιώργος ο Πατούλης, σε αυτό το ειδικό βάρθρο, διότι φυλάσσεται στο μουσείο που είναι στα διοικητικά όρια της περιφερειάς του, μαζί βεβαίως με τον Κώστα Αγοραστό στο πλευρό του. Και οι μάσκες, όπως είδατε, βγήκαν μόνο για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και ξαναφορέθηκαν. Και εδώ είναι η στιγμή που σας έλεγα, αυτή η λεβέντικη χορή που είχαμε από τους Σαρακατσάνους της Αγιάς στο περιστήλιο του Ζαπίου το βράδυ του Σαββάτου, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία, πολύ εμψυχωτική, αν θέλετε, πολύ πατριωτική στιγμή και αυτή. Το κάρο που βλέπετε πίσω, η άμαξα, να το πω έτσι με πιο δόκιμο όρο, είναι από την παράδοση των καραγκούνιδων της Θεσσαλίας. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τι δήλωσαν, πέρα από τον Περιφερειάρχη που είδαμε και χθες τις δηλώσεις του, και ο Γιώργος ο Πατούλης και ο Κώστας ο Μπακογιάννης, που ήρθε και ενθουσιάστηκε βλέποντας το περίπτερο, και οι κόρες του ενθουσιάστηκαν, είχε και τις δυο κόρες του μαζί ο Κώστας ο Μπακογιάννης, και οι βουλευτίνες μας. Λοιπόν, τον Κώστα Αγοραστό δεν θα τον συναντήσουμε στο γραφείο του, αλλά θα τον συναντήσουμε εκεί που παράγει έργο. Θα τον συναντήσουμε στα ορεινά, και εγώ απορώ με τον ντύσιμό του, αν δεν κρυώνει αυτή τη στιγμή, στα ορεινά της Καρδίτσας, στην Αργυθέα. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Έχει ψύχρα στα παιδινά, στα ορεινά, πρέπει να ξυρίζει, έτσι? Όχι, εντάξει, είναι. Είναι μια καλή μέρα, είναι για όλους τη μέρα. Αύριο περιμένουμε έντονη βροχόπτωση. Σας φοβίζει η πρόβλεψη? Όχι, δεν μας φοβίζει, διότι εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες μέσα από τις διαδικασίες που κάναμε γρήγορα, με την κατεπήγως διαδικασίες εκτέλεσης των έργων που είχαμε γρήγορα σε όλες τις περισσότερες των περιπτώσεων, και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, και είμαστε έτοιμοι και με το μηχανολογικό εξοπλισμό μας και με το ανθρώπινο δυναμικό για να προχωρήσουμε προς αυτήν την διαδικασία της αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία τείνουν να γίνουν μόνιμα. Σας το ρωτώ γιατί έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τον Ιαννό. Άρα και οι πληγές δεν έχουν όλες επουλωθεί, αλλά δεν έχει και θωρακιστεί αντιπλημμυρικά με τις νέες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν η περιοχή, ή δεν περιμένουμε τέτοια ανησυχητικά ύψη βροχής? Κοιτάξτε, η βροχή θα είναι γύρω στα 110 χιλιοστά, αλλά
τα χιλιοστά. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας κάναμε τα δύνατα δυνατά. Έχουμε δώσει όλα τα χρήματα που είχαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε πάρει χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας. Έργα πήραμε δηλαδή και τα κάναμε γρήγορα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη εργολαβία 110 εκατομμυρίων για διοριοθέτηση, μελέτη, αλλά και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα ποτάμια, στο ποτάμιο δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, από την ΓΕΚΤΕΡΝ, όπως υπάρχει και μια εργολαβία 145 εκατομμυρίων για την αποκατάσταση των δρόμων. Παρ' όλα αυτά, εμείς προβήκαμε σε γρήγορες αποκαταστάσεις, χρησιμοποιήσαμε όλο το ντόπιο δυναμικό των εργοληπτών, των εργολάβων, των μηχανικών, των ανθρώπων που έχουν με GCP, τσάπες, των ανθρώπων που πουλάνε δομικά υλικά, όλο το ντόπιο δυναμικό. Γι' αυτό πήγαμε κατ' επίγονες διαδικασίες, γι' αυτό πήγαμε με αυτόν τον τρόπο, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είχαν το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα τους δώσουμε και δυνατότητα να εργαστούν και να κερδίσουν και χρήματα ασφαλώς από την εργασία τους, αλλά και επειδή γνωρίζαν καλύτερα την κατάσταση εδώ, γι' αυτό και τους χρησιμοποιήσαμε και έτσι πήγαμε με αυτή τη διαδικασία, τη γρήγορη διαδικασία, η οποία έφερε απτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε καθαρίσει ποτάμια, έχουμε σηκώσει αναχώματα, έχουμε αποκαταστήσει δρόμους, έχουμε κάνει αντιπλημμυρικά έργα, έχουμε κάνει και πάρα πολλά τεχνικά έργα τα οποία βοηθούν στην όδευση των πολλών, πολλών νερών, του μεγάλου όγκου του νερού που μπορούμε τώρα να δούμε. Και βέβαια έχουμε κάνει και άλλα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη Θεσσαλία πολλά χρόνια τώρα. Τι σας φέρνει στα τόσο ορεινά της Καρδίτσας? Βλέπω ένα καινούριο δρόμο. Είναι φανερό ότι είναι ολοκένουργιος ο δρόμος αυτός. Είναι τρεις λόγοι. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στην Νεράιδα, 40 Νεράιδα, με τα όρια του νομού Καρδίτσας με το Καρπενήσι. Mm-hmm. Κάνουμε ένα καινούριο δρόμο, μια ασφαλτόστρωση, αλλά και τεχνικά έργα στο δρόμο αυτό, γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να συνδέονται με το Καρπενήσι. Οι ανθρώπινες κοινότητες πρέπει να μετακινούνται με ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα και με ασφάλεια να μεταδιακινούνται και τα εμπορεύματα στην περιοχή, που είναι ξυλία και αγροτικά κτηνοτροφικά αγαθά. Ταυτόχρονα ο δεύτερος λόγος είναι ότι σε περιοχές όπως είναι η Νεράιδα, έξω από την Νεράιδα, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία στήριξης των πρανών των βουνών, δηλαδή να μην πέφτουν τα βράχια μέσα στην άσφαλτο, γιατί εδώ πέρα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και πέφτουν πάρα πολλά βράχια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Έχουμε ανιδιόμηνους κινδύνους. Για να τους μειώσουμε αυτούς, έχουμε κάνει γύρω στα 350 μέτρα ειδικούς τάφρους, ειδικές τάφρους, αλλά και πλέγμα 2 μέτρων μαζί, άμα βάλετε και μπετόν, για τη στήριξη των πρανών. Και ο τρίτος λόγος είναι να δούμε τα έργα τα οποία πρέπει να κάνει η ΓΕΚΤΕΡΝ εδώ στην περιοχή, γιατί υπάρχει αναγκαιότητα έργων εδώ στην περιοχή, για να δούμε τι χρειάζεται, να έχουμε και άποψη σήμερα που είναι η ώρα που θα ξεκινήσει και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, να δούμε ποια θα κάνει η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και αν χρειάζεται να κάνουν και άλλα, να διαπραγματευτούμε και να διεκδικήσουμε και άλλα έργα. Μάλιστα. Τώρα πάμε να δούμε την συμμετοχή μας, που ήταν πρωταγωνιστική. Σας το έλεγα και χθες όταν δείχναμε τις εικόνες, ότι αυτό δεν έχει να κάνει με σοβινισμό, δεν έχει να κάνει με το αν θολώνει η καταγωγή ενός ανθρώπου την κρίση του. Αν ήσασταν στο Ζάπιο και βλέπατε τι εκπροσώπηση είχε η Θεσσαλία, και δεν μιλώ μόνο για το δυναμισμό του Περιφερειάρχη, αυτόν τον ξέρουν από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, μιλώ και για την παρουσίαση, δηλαδή εμείς με νιάξιμο, με ενδιαφέρον, με αγάπη στις καταγωγές μας, στις ρίζες μας, στήσαμε ένα καταπληκτικό περίπτερο, το βλέπαμε και πριν. Πάμε να δούμε λοιπόν τα στοιχεία που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την συμμετοχή μας στην έκθεση του Ζαπίου υπό την αιγίδα της Επιτροπής του 21. Ναι, ήτανε. Ποτέ.
Βεβαίως σας ακούμε, κύριε Περιφερειάρχα. Κοιτάξτε, ήταν μια εξαιρετική παρουσία και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους βλάχους, τους Καραγκούνιδες, αλλά και τους Σαρακατσάνους, Σαρακατσάνους Καραγκούνιδες βλάχους, Καραγκούνιδες βλάχους. Αυτό έλεγα και εγώ, όπως και αν το πούμε το ίδιο. Λοιπόν, για την παρουσία τους εκεί, αλλά ταυτόχρονα για τη σημαντική παρουσία τους, για την εμβληματική παρουσία τους, γιατί συζητήθηκε, παίχτηκε στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Φάνηκε ότι είχαμε μια δουλειά πολύ επαγγελματική, αλλά αυτό οφείλεται στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί και ήρθαν εκεί με μεράκι, με κέφι, αλλά και να δείξουν τη συμβολή των προγόνων μας στον μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και στην ίδρυση του έθνους κράτους, που είναι το πρώτο έθνους κράτος που ιδρύθηκε στην Γεραιά Ήπειρο, όπως και ο πρώτος θετικός αγώνας εθνικοπελευθερωτικός. Επειδή βλέπουμε αυτές τις εικόνες, τις δείχναμε και πριν, συγγνώμη λίγο, ναι, κύριε Περιφερειάρχα, να πω ότι όλο τον τόνο τον έδωσαν αυτές οι κυρίες και αυτή η κυρία του Σαρακατσάνου της Αγιάς, που πραγματικά ξεσήκωσαν και το βράδυ του Σαββάτου, που ήταν η πιο επίσημη έναρξη. Έτσι όλους τους παρευρισκομένους έδωσαν, πραγματικά μας εμψύχωσαν πατριωτικά. Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχα. Όχι, κοιτάξτε, ήταν μια διαφορετική, ήταν μια δυναμική παρουσία με ένα δυναμικό περίπτερο, όπου εκεί πέρα εκθέσαμε την παράδοσή μας, γιατί και την ιστορική μας μνήμη, γιατί η μόνη που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα είναι η ιστορική μνήμη. Και έθνη τα οποία ξεχνούν την ιστορική τους μνήμη, νομίζω είναι καταδικασμένα να την, για το μέλλον. Εμείς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, τους ανθρώπους που περάσανε, τον Μπακογιάννη, τον Τσάρα, την Μπίζιου, την... Θα τους δούμε τώρα στις δηλώσεις, τη Σκόνδρα, την Ασημίνα, ναι, και τη Σκόνδρα, την Ασημίνα, τη Ζέτα, τη Μακρύ, η οποία έλειπε, μας έστειλε μήνυμα. Τους ανθρώπους όλους που δεν ήταν εκεί, τον Δήμαρχο Ελασσόνος, τον Νίκο, τον Γάτσα, και όλους τους ανθρώπους, τους φίλους μου από τους Λαρισαίους των Αθηνών, τους φίλους μου εκεί. Αν σας βλέπει τώρα η γλυκύτατη μητέρα σας, η κυρία Αλεξάνδρα, θα πει βάλε ζακέτα, παιδί μου. Λοιπόν, σας αφήνουμε να μην πουντιάσετε και εμείς πάμε να δούμε και άλλες εικόνες και τις δηλώσεις. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά, γεια σας.